Γεια σας αγαπητοί φίλοι, υπερστρατιώτες σύγχρονους θέλει ο Δένδιας για να περάσουν σε άλλο επίπεδο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους στη σύγχρονη εποχή άμυνας. Αυτόνομα οχήματα αέρος, ξηράς, θαλάσσης, υποθαλάσσια, ομιλεί δηλαδή περί υποβρυχίων drones, μη επανδρομένων σκαφών, μη επανδρομένων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, UAV, UCAV, drones, USV, UUV, UGV και πάει λέγοντας. Αντιδρόουν συστήματα, κυβερνοασφάλεια, ασφαλής επικοινωνιακή δορυφόρη στρατιωτικής κυβερνητικής χρήσης, τεχνολογία laser, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τηλεφωνίας 5G, περιπλανόμενα πυρομαχικά loitering munition, ηλεκτρονικό πόλεμο, artificial intelligence, AI, τεχνητή νοημοσύνη, big data και σύγχρονος εξοπλισμός μαχητή. Έμεινε όμως και υπογράμμισε ότι στις νέες στολές που πρέπει να έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ο Έλληνς στρατιώτης έχουν αισθητήρες και ο διοικητής της μονάδας έχει απόλυτη αίσθηση και της φυσικής κατάστασης του κάθε μαχητή ξεχωριστά. Την πίεσή του, το ρυθμό της καρδιάς του, το αν τραυματίστηκε, πού είναι, γιατί δεν υπάρχει οπτική επαφή κατά ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση, ο Δένδιας οραματίζεται ένα στρατιώτη, το κύτταρο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα είναι υπερσύγχρονα εξοπλισμένος και πολύ ισχυρά διαδικτυακά, ούτως ώστε ούτε να μπορεί να χαθεί ούτε να του συμβεί κάτι χωρίς να το γνωρίζουν οι διοικητές και οι ανώτεροι του, ούτως ώστε να μπορέσει να τύχει τη συνδρομή σε αν τραυματιστεί ή αν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Επιπροσθέτως, θα μπορεί να πραγματοποιεί τρομερής ισχύος κρούσεις και πλήγματα εναντίον του εχθρού με περιφερόμενα πυρομαχικά, να βλέπει τα πάντα γύρω του με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με μη επανδρομένα υποβρύχια στο βυθό της θάλασσας και πάει λέγοντας. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.